Τελευταία μέρα πληρωμή του φόρου ακίνητη ιδιοκτησία με έκπτωση 75%. Εδώ με την κυρία Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Μιλάμε ότι 2 μήνες πέρασαν από τότε που λήφθηκε αυτή η απόφαση. Πόσος καιρός? Περίπου, ναι. Λίγο περισσότερο. Όταν η Βουλή είχε ψηφίσει την μείωση του φόρου σε αρκετά σημαντικό βαθμό. Και την κατάργηση του από το 2017, που είναι επίσης σημαντικό να ξέρει ο πολίτης ότι είναι τελευταία φορά που καλείται να πληρώσει τον κρατικό φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Από το 2017 δεν θα λάβει πλέον αυτή τη φορολογία. Θα υπάρχει μόνο η φορολογία της τοπικής αρχής σε σχέση με την ακίνητη του ιδιοκτησία. Τώρα, όσον αφορά για φέτος, το 2016, η έκπτωση είναι αρκετά μεγάλη. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την χορήγηση έκπτωσης 75%. Οπότε από την επιβολή φορολογίας που κάποιος θα πληρώσει μόνο το 1/4, το 25% του φόρου δηλαδή. Να αναφέρουμε ότι η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε στις τράπεζες, στα συνεργατικά ιδρύματα, στα ταμεία του τμήματος και βεβαίως μέσω της JCC Smart μπορεί να γίνεται μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα. Από αύριο η έκπτωση θα είναι πλέον, δεν θα είναι πλέον 75%, όμως πάλι θα είναι αρκετά μεγάλη, θα είναι 72,5%. Άρα μιλάμε για 2,5% διαφορά. Διαφορά, ναι. Δηλαδή κάποιος από τα 100 ευρώ θα πληρώσει 27,5% εναντί το 25% που πλήρωσε κάποιος. 2,5 ευρώ στα 100 ευρώ. Ναι, μάλιστα. Η διαφορά αυτή είναι. Επίσης κάποιος από αύριο μπορεί να πληρώνει στα ταμεία του τμήματος, στα τραπεζικά και συνεργατικά ιδρύματα και βεβαίως μέσω της JCC Smart μέχρι και το τέλος του χρόνου. Δηλαδή η έκπτωση ύψους 72,5% θα ισχύει για τον Νιόβρη και τον Δεκέμβρη. Από εκεί και πέρα κάποιος που θα πληρώσει εκπρόθεσμα από την 1η-1η-2017 και εντεύθεν, πάλι θα υπάρχει μεγάλο μέρος της έκπτωσης, ανέρχεται στο 69,75% η έκπτωση. Πάλι είναι αρκετά σημαντική, έχει μια διαφορά από κάποιον που θα πληρώσει εντός του 16, δηλαδή από τα 100 ευρώ κάποιος πληρώνει 30,25%. 30,25 ευρώ. Να αναφέρουμε ότι ξανά να τονίσουμε ότι η έκπτωση είναι αρκετά μεγάλη, διότι ο κόσμος την ώρα που πληρώνει εκπλήσεται, έχει κόσμο που δεν έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται περί αυτή τη μεγάλη έκπτωση και αναμένει να πληρώσει. Βλέπω εκεί το μεγάλο αριθμό και παθαίνουν σοκ όταν πάνε στα ταμεία. Εκπλήσονται. Ναι. Υπάρχουν με μικρά γράμματα σημειώσει εκεί, αλλά φαίνεται δεν δίνει σημασία κόσμο. Πράγματι, η έκπτωση είναι αρκετά μεγάλη. Είναι 75% μέχρι σήμερα. Άρα θα πάρουν όλο το ποσό, μην πανικοβληθούν. Θα πληρώσουν μόνο το 25%. Ναι, και κάποιο που δεν καταφέρει μέχρι σήμερα να πληρώσει θα έχει αρκετή έκπτωση. Εντάξει, η διαφορά είναι πολύ μικρή. Δηλαδή είναι 2,5 ευρώ στα 100 ευρώ. Άρα αν κάποιοι δεν προλαβαίνουν και δεν πληρώθηκαν σήμερα, α πάνε και αύριο μεθαύριο η έκπτωση σχεδόν είναι ίδια. Και Νιόβρη και Δεκέμβρη να πληρώσουν θα πάρουν 72,5% έκπτωση και πάλι η καταβολή μπορεί να γίνει και στα τραπεζικά και συνεργατικά ιδρύματα και μέσω JCC Smart. Οπότε να μην νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθούν εάν δεν πληρώσουν. Ωραία, πόσες πράξατε μέχρι τώρα? Μέχρι τις 26 του Νιόβρη, δηλαδή την Τετάρτη που πέρασε, η εισπράξη ήταν στα 26 εκατομμύρια. Ο στόχος είναι 30 εκατομμύρια. Βεβαίως αυτές τις μέρες που έχουν παρέλθει και το Σαββατοκυριακό, σίγουρα η εισπράξη θα αυξήθηκε. Αναμένεται να φτάσουμε κοντά στον στόχο μας. Επικαιροποιημένα στοιχεία θα έχουμε αύριο όταν κλείσει η εισπράξη. Πόσα σημερινή... από πάτε, το. 26 εκατομμύρια. Ο στόχος είναι 30 εκατομμύρια. Άμαστε 4 εκατομμύρια υπολείπονται. Ναι, βεβαίως, όπως αναφέρα, αυτό ήταν μέχρι τις 26 του Νιόβρη. Οπότε αυτές τις μέρες που έχουν παρέλθει, δούλεψε και η JCC Smart ακόμα και το Σαββατοκυριακό, μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα. Αναμένεται η εισπράξη αυτή να είναι σαφώς αυξημένη. Άρα δουλεύουν όλοι. Δηλαδή, φαντάζομαι το διαδίκτυο τώρα δουλεύει πυρετοδός. Σίγουρα. Ναι. Ακόμα και σήμερα ο κόσμος τηλεφωνά και ζητά τον κωδικό του JCC Smart. Και σήμερα ακόμα γίνονται πολλές πληρωμές. Και το Σαββατοκύριακο που μεσολάβησε, που ήταν τριήμερο και ο κόσμος έκατσε με την ησυχία του, πλήρωσε και το φόρο αυτό. Οπότε η εισπράξη που θα γίνει αυτές τις 2-3 ημέρες είναι αρκετά μεγάλη. Θα την ξέρουμε όμως. Όταν λέτε κωδικό της JCC, δεν έχει ο καθένας το δικό του κωδικό. Μάλιστα. Είναι... Ανάλογα με το λογαριασμό που θα ανοίξει στην JCC. Είναι στην επιβολή φορολογίας. Πάνω γράφει τον κωδικό JCC Smart που αφορά την φορολογία, την οποία θα αναγράψει ο κωδικό για να του βγάλει τη δική του φορολογία. Φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Αυτό εννοώ με κωδικό JCC Smart. Υπάρχει αναγραμμένος στην επιβολή φορολογίας. Μάλιστα.